Η σημερινή συγκέντρωση εκφράζει την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής μας για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας, αλλά και την απέτησή μας να διεκδικήσουμε δημόσια, δωρεάν και ποιοτική υγεία για το λαό. Τα θέματα της υγείας μας αφορούν όλους. Η προάσπιση της υγείας του λαού δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και λαϊκά στρώματα που έχουν απόλυτη ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας και νοσοκομιακής περίθαλψης. Είναι αναγκαίο να υπάρχει ειδική φροντίδα για τους συνανθρώπους μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να υπάρχουν δομές πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, τακτικά check-up που θα σώζουν ζωές, γενικά η υγεία να είναι δικαίωμα του λαού και όχι εμπόρευμα, για να θησαυρίζουν οι κλινικάρχες, τα διαγνωστικά κέντρα και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, υλοποιώντας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το χτύπημα των μισθών, των συντάξεων, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, διαλύει μεθοδικά και το δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας. Υποχρηματοδότηση, μείωση προσωπικού, ελαστικές σχέσεις εργασίας, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, συρρήκνωση κλινικών και εργαστηρίων, διάλυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, χτύπημα των προνοιακών δομών, κόψιμο αναπηρικών ποσοστών και συντάξεων, έλλειψη κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, ράτσα στους διαδρόμους με ασθενείς σε δημόσια θέα με ουρούς και καθετήρες. Πολύμινες αναμονές για ιατρικά ραντεβού και πολλή ώρες στα επίγοντα περιστατικά. Πληρωμές στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Έλλειψη ασθενοφόρων, χημειοθεραπεία σε καρέκλες και βέβαια τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που πολλές φορές τρέχει κυριολεκτικά χωρίς ανάσα για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στον χώρο της υγείας. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να φέρει στο μυαλό του πολλές ακόμα εικόνες που δημιουργούν μια εφιαλτική κατάσταση, απαξιώνουν τη δημόσια υγεία και αντικειμενικά οδηγούν στο στόχο που έχουν βάλει. Δηλαδή να οδηγήσουν την υγεία στην ιδιωτική υγεία και τους επιχειρηματικούς ομίλους που θησαυρίζουν. Και είναι τουλάχιστον κοροϊδία να ισχυρίζονται η κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι θα προσπαθήσουν δήθεν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς την ίδια ώρα που όλα αρχίζουν και τελειώνουν με τη λογική της ανταποδοτικότητας, του κόστους ωφέλους, της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης. Στην περιοχή μας υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας μας, το Αττικό που είμαστε εδώ σήμερα, που θα μπορούσε να καλύψει ικανοποιητικά ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που υπάρχουν. Όμως δυστυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι τεράστια. Μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Τα ράτσα έχουν γεμίσει πλέον όλους τους διαδρόμους. Το νοσοκομείο δεν λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, αφού υπάρχουν κλειστές κλινικές, κρεβάτια μεθ και χειρουργικές αίθουσες. Λείπουν ακόμα μαγνητικός τομογράφος, αγγιογράφος και νοσοκομιακό υλικό. Μπορούμε να πούμε ότι το Αττικό περνά ένα παρατεταμένο καθημερινό έμφραγμα και το φιλί της ζωής το δίνουν οι εργαζόμενοι με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, η Αγία Βαρβάρα, το πρώην Λιμωδόν δηλαδή, λειτουργεί πλέον μόνο ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Εδώ να θυμίσω ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας στις εκλογές του 2015, όταν δηλαδή είχε κλείσει πριν από λίγο καιρό το Λιμωδόν και οι υποψήφοι βουλευτές και οι περιφερειάρχες περιφέρονταν και διατυπάνιζαν με όλους τους τρόπους ότι
το νοσοκομείο θα ξαναλειτουργήσει, έμπαινε τότε σαν πρώτο στόχος άμεσης υλοποίησης για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια κούφια υπόσχεση που η ακύρωσή της επιβαρύνει το Αττικό και το νοσοκομείο της Νίκαιας και βέβαια ταλαιπωρεί τους ασθενείς. Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, το Δαφνί δηλαδή και το Δρομοκαΐτη που υπάρχουν στην περιοχή μας, οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους και τη συμπαράσταση εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων και της Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου έχουν αποτρέψει τα σχέδια απαξίωσης και κλεισίματος των νοσοκομείων, απαιτώντας δημόσια ψυχική υγεία. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η κατάσταση επίσης είναι εκρηκτική. Στα υποτιθέμενα κέντρα υγείας, τα πρωινήκα δηλαδή που άλλαξαν πολλές ονομασίες και τώρα τα ονομάζουν κέντρα υγείας, τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με μια ολοκληρωμένη λειτουργία κέντρου αστικού τύπου που έπρεπε να λειτουργούν, όπως και στη Στομή, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις γιατρών που προσπαθούν να τις καλύψουν με επικουρικό προσωπικό ορισμένου χρόνου και με ελάχιστες θέσεις μόνιμου προσωπικού. Λείπουν ειδικότητες όπως καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, ουρολόγοι, γυναικολόγοι, οριλά, δηλαδή όλες σχεδόν οι ειδικότητες και όπου υπάρχει μόνο ένας γιατρός για να εξυπηρετήσει. Μπορούν να λειτουργήσουν έτσι τα λεγόμενα κέντρα υγείας? Όχι βέβαια. Γι' αυτό η αγανάκτηση του κόσμου που ταλαιπωρείται είναι μεγάλη. Όσο για τους οικογενειακούς γιατρούς, τι να πει κανείς για την κυβερνητική κοροϊδία. Ένας οικογενειακός γιατρός ανά 12.000 κατοίκους στο Περιστέρι, ένας ανά 25.000 κατοίκους στο Χαϊδάρι. Έκλεισαν το κέντρο χρονίων παθήσεων στο Σκαραμακά και το μετέφεραν στο πρώην κέντρο αποκατάστασης Χανσενικών, στηβάζοντας 28 παιδιά σε κτίριο που παραπέμπει σε συνθήκες μεσαίωνα. Στο κέντρο Βρεφών Μητέρα παραμένουν κλειστές πτέρυγες λόγω έλλειψης προσωπικού, με συνέπεια δεκάδες παιδιά να είναι καταλεγημένα. Θα ήθελα, πριν κλείσω την ομιλία μου, να βάλω δύο ζητήματα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και έχουν σαφή και καθαρό αντιλαϊκό προσανατολισμό. Αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη η προσπάθεια της κυβέρνησης που με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ θέλουν να μεταφέρουν την αρμοδιότητα δημιουργίας μονάδων υγείας, τον εξοπλισμό τους, την ιστοδοσία του προσωπικού και συνολικά της λειτουργίας τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ουσία, αυτό το μέτρο αποτελεί μετάθεση της ευθύνης του κράτους στην τοπική διοίκηση και προοπτικά στους κατοίκους μέσω της τοπικής φορολογίας. Δηλαδή να εφαρμοστεί ένα νέο φορομπηκτικό μέτρο, αλλά και να περάσει το σπάσιμο του ενιαίου δημόσιου χαρακτήρα που πρέπει να έχει η υγεία στο σύνολό της. Σχετικά με την μεγάλη τομή, σε εισαγωγικά βέβαια, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως διαφημίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη στόμη και την επιλογή των οικογενειακών γιατρών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία για να βρεθούν γιατροί που θα στελεχώσουν το σύστημα. Κρύβουν ότι μιλάνε για επικουρικούς γιατρούς με ημερομηνία λήξης, για γιατρούς με μπλοκάκι, για γιατρούς που θα αμείβονται με 0,70 λεπτά του ευρώ ανά ασθενή. Είναι υποκριτική η δίθεν υπεράσπιση της ελευθερίας των ασθενών να έχουν ελεύθερη επιλογή γιατρού τη στιγμή που πληρώνουν ακόμα και για μια συνταγογράφηση. Η ουσία είναι πως ο οικογενειακός γιατρός θα λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν κόφτης για παραπέρα εξετάσεις, για επισκέψεις σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή για την παραπομπή στα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία που εφαρμόζεται χρόνια τώρα, οι οικογενειακοί γιατροί παίρνουν μπόνους για τις λιγότερες παραπομπές στα νοσοκομεία. Μπαίνοντας όλα αυτά σε εφαρμογή, θα επιδεινωθεί και άλλο η κατάσταση στην υγεία. Ενώ η κυβέρνηση, υλοποιώντας απόλυτα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την θεωρεί δίθεν θετική και φιλολαϊκή προσπάθεια. Απέναντι σε όλα αυτά που ταλαιπωρούν καθημερινά τους συνανθρώπους μας και βάζουν σε κίνδυνο ακόμα και τις ζωές τους, πρέπει να πάρουμε όλη θέση και να αντιδράσουμε. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα κάθε ανθρώπου.
Άρα πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και να την παρέχει ισότιμα, δωρεάν και ποιοτικά προς όλους. Μέσα από τη σημερινή κινητοποίηση, αλλά και μέσα από τις πολύμορφες δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε γειτονιά, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα, να απαιτήσουμε αυτά που είναι αναγκαία για το λαό μας. Δηλαδή σύγχρονες και ολοκληρωμένες παροχές υγείας, όπως εξάλλου αναφέρθηκαν και αναλυτικά από τους προηγούμενους ομιλητές και δεν χρειάζεται τώρα να βάλω όλο το πλαίσιο. Εδώ να πω ότι η σημερινή συγκέντρωση είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας που έγινε το προηγούμενο διάστημα και τη στηρίζουν πάνω από 35 μαζικοί φορείς της περιοχής μας, που αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να μεταφέρουν όλο αυτό που γίνεται και σήμερα αλλά και συνολικότερα το τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας, στα μέλη τους, στον κόσμο, στις γειτονιές, στα σωματεία, στα συνδικάτα, παντού όπου ζει και δρά ο λαός μας, ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένα μεγαλύτερο κίνημα, ένα κίνημα που θα αμφισβητήσει την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Όλοι τώρα μαζικά, μαχητικά, να διαδηλώσουμε στους δρόμους για να πετύσουμε δημόσια δωρεάν υγεία για το λαό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ.